Μεγάλη νίκη. Κλείνεται θετικά τη χρονιά με νίκη κόντρα στον μεγάλο αντίπαλο. Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Τι μπορεί να λένε δύο πρόεδροι οι οποίοι δεν είναι ουρανοκατέβατοι, έχουν σχέση με τον μπάσκετ, παρακολουθούν μπάσκετ, αγαπούν τον μπάσκετ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη? Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, αυτό το είπαμε. Είναι σημαντική νίκη. Εντάξει, είχε πάει και 13 πόντους και μπορούσε να τελειώσει πολύ πιο εύκολα. Συγχαρητήρια και ευχές. Μια νίκη είναι, δεν είναι κάποιος τίτλος. Αυτό μπορούμε να πούμε, γιατί και εμείς τόσα χρόνια μαζί με τους παίκτες στα αποδυτήρια, στα ταξίδια, ότι πάμε για το διπλό στη Μάλαγα. Δηλαδή, φεύγεις πολύ γρήγορα από το σήμερα και φτάνεις στον επόμενο στόχο. Αυτό και το δικό μας το μυαλό έτσι λειτουργεί. Είχε άγχος, είχε πίεση η εξέλιξη του αγώνα, διότι γύρισε το παιχνίδι από το ΣΥΝ 13. Βέβαια είχε. Αυτό είπαμε, ότι από το 13 μειώθηκε η διαφορά και ήταν πολύ καλός αγώνας και πολύ δύσκολος. Είχε άγχος και ο Παναθηναϊκός ήταν δυνατός και πολύ αξιόμαχος. Ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ήταν μεταξύ ενηλίκων το παιχνίδι. Μεταξύ ενηλίκων, οπότε ήταν δυνατό παιχνίδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αφαιρείται ένα δικαίωμα από τον δημοσιογράφο να κάνει μια κλισέ ερώτηση εν ώψη των ημερών. Θέλω να πω ότι στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε απολαύσει πολλούς παίκτες, μεγάλους παίκτες, να έρχονται να παίζουν στις ομάδες μας και να μας προσφέρουν θέαμα. Άρα δεν μπορεί κανένας δημοσιογράφος να ρωτήσει θα φέρετε δώρο στην ομάδα σας ένα παίκτη. Ωστόσο, αν είχατε δυνατότητα να κάνετε δώρο στην ομάδα σας εν ώψη των εορτών, ποιο θα ήταν αυτό? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτά είναι θέματα του προπονητή. Όχι, δεν αναφέρομαι σε παίκτη προφανώς. Ναι. Τι τα δώρα. Αγωνιστικό, αν εννοείς αγωνιστικό, εκτός από το deadline της 29, υπάρχει και μετά την έκτη αγωνιστική του Top 16, τελευταίο περιθώριο. Αν εκεί κριθεί και ο προπονητής ζητήσει κάποια παίκτη, θα το εξετάσουμε. Τώρα για μία αγωνιστικό δώρο, να είναι όλοι υγιείς. Σήμερα δηλαδή είδαμε τον Ολυμπιακό σχεδόν να παίζουμε όλοι υγιείς. Δηλαδή, Ντάρντεν, Λοτζέσκι παίξαν πρώτη φορά μαζί, χωρίς να είναι 100% έτοιμος ο Λοτζέσκι. Επέστρεψε ο Πρίντεζης μετά από 2,5 μήνες. Περιμένουμε ακόμα τον Παπαπέτρου. Δηλαδή, έχουμε να περιμένουμε τον Ολυμπιακό κομπλέ. Θα τον δούμε τον Ιανουάριο, από ό,τι φαίνεται. Αυτό, να δούμε τον Ολυμπιακό κομπλέ. Πιστεύω ότι αν είχα δυνατότητα να ρωτήσω τον κόσμο, πολλοί θα απαντούσαν ότι το δώρο που θα θέλαμε να μας κάνουν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, αλλά και η άλλη πλευρά, η πλευρά του Παναθηναϊκού, θα ήταν κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο χαρτοπόλεμος και το μπάσκετ, επειδή είναι πολύ πολύ σπουδαίο στην Ελλάδα και μας προσφέρει σπουδαίο θέαμα και μεγάλες συγκινήσεις, κάποια στιγμή να περάσει στο γήπεδο και να φύγει έξω από το γήπεδο. Θα έρθει αυτή τη στιγμή που θα σταματήσει ο χαρτοπόλεμος? Ναι, διαφωνώ μαζί σας, γιατί αν θα ρωτήσετε τον κόσμο του Ολυμπιακού ότι θέλει αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει χαρτοπόλεμος. Έχουμε τοποθετηθεί στη Media Day και στις προηγούμενες παρουσιάσεις για το τι έχει γίνει σε σχέση με το θέμα αυτό. Χαρτοπόλεμος δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει 5 ανακοινώσεις, νομίζω, και εμείς ούτε μία. Οπότε δεν υπάρχει χαρτοπόλεμος. Πέφτει και αυτό που λέγατε, ο χαρτοπόλεμος. Έχει βγάλει 5 ανακοινώσεις για διάφορα θέματα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει ούτε μία ανακοίνωση. Οπότε δεν είναι θέμα χαρτοπόλεμος. Είναι βασικά θέματα, διαφορές που τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Στην ερώτηση που έκανες, αυτό που μπορεί να γίνει για να φτάσουμε στο σημείο που λες, είναι να σέβονται και οι δύο πλευρές εξίσου τους νόμους. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είστε ο χορηγός μας. Φέτος ξεκινά μια συνεργασία. Πραγματικά να δώσουμε και συγχαρητήρια. Εγώ με τον αδελφό μου είμαστε τιμωρημένοι. Σεβαστήκαμε την τιμωρία μας και δεν ερχόμαστε στο γήπεδο. Και βλέπαμε τις πρώτες μεταδόσεις του ΟΤΕΤ, αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που γίνεται με τα παιδιά τα μεσημέρια, τις βλέπαμε το σπίτι μας, επειδή σεβόμαστε την τιμωρία. Η αντίπαλη πλευρά επιλέγει να μην σέβεται την όποια τιμωρία και να πηγαίνει στο γήπεδο. Έφαγες άλλους 10 μήνες με το Ρέθυμνο. Δηλαδή, άμα δεν σεβόμαστε τους νόμους, έστω ότι εμείς είχαμε κάνει δηλώσεις που ήταν υπερβολικές. Φάγαμε μια τιμωρία, τη σεβαστήκαμε. Δεν ήρθαμε στο γήπεδο μέχρι να λήξει η τιμωρία μας. Πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό. Να σεβόμαστε τους νόμους. Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Αλλιώς δεν γίνεται. Με εξαίρεση κάποια υβριστικά, τα οποία τα ακούμε σε κάθε γήπεδο και πλέον έχει γίνει και κομμάτι της κουλτούρας μας εισαγωγικά, είναι ένα πρώτο βήμα, ο τρόπος που διεξήχθη σήμερα το παιχνίδι και αντίστοιχα παιχνίδια που έχουν γίνει στο ΆΚΑ. Έχουν αποδείξει και οι οπαδοί και ο κόσμος ότι μπορούν να προσφέρουν σπουδαία ατμόσφαιρα στα γήπεδα. Τι πρέπει να γίνει για να το εμπεδώσουμε αυτό και να εγκατασταθεί αυτή η ατμόσφαιρα
και σε αυτό το γήπεδο, αλλά και στο άλλο γήπεδο, γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι το οποίο παρακολουθεί ολόκληρος ο κόσμος. Νομίζω είναι ένα βήμα, αλλά δεν φτάνει ένα παιχνίδι. Μπορεί να γίνει και πολύ καλύτερες οι συνθήκες, ακόμα καλύτερες, και αυτός είναι ο στόχος. Αλλά θέλει σειρά παιχνιδιών για να γίνει αυτό, για να εμπεδωθεί. Και έχει σχέση και με την προηγούμενη ερώτηση, με τον χαρτοπόλεμο. Θα πρέπει να είναι ένα κλίμα ήσυχο. Ήταν πολύ δύσκολο με αυτά που γίνανε να γίνει αυτό το κλίμα, με αυτά που είχαν προηγηθεί, με τις δηλώσεις, τις ανακοινώσεις, τις προκλήσεις και όλα αυτά. Ανά δύο ώρες ανακοίνωση ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω σε σχέση με αυτό πήγε καλά, αλλά μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Θέλει εκτός από το. Οι παίκτες μεταξύ τους, το ξέρεις και εσύ καλύτερα που είσαι πιο κοντά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Θέλει δηλώσεις και από τους παράγοντες που να είναι σε αυτό το πνεύμα. Να θυμίσω ότι εμείς την πρώτη μας, ας πούμε, κοινή παρουσία στο ΆΚΑ, στον τελικό που κερδίσαμε στους τελικούς πέρσι, με τη λήξη του αγώνα, το τι δηλώσεις κάναμε, ώστε να είναι ο κόσμος εδώ ήρεμος. Συγχαρήκαμε το σύνολο του κόσμου του Παναθηναϊκού. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού και ακολούθησε μετά εδώ πέρα ένα παιχνίδι σε τέτοιες προσπάθειες και όχι τραμποκισμούς και πράγματα τα οποία τα έχουμε γράψει ανακοινώσεις, τα έχουμε πει μπράβο στις φυσούνες και όλα αυτά. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Μια τελευταία ερώτηση ρεπορταζιακά. Αν έχετε εικόνα, ξέρουμε πότε θα έχουμε απόφαση από τον αθλητικό δικαστή του Τεσάκια για την περίφημη υπόθεση? Όχι, δεν ξέρω. Αναμένουμε. Πιστεύω ότι ίσως μέσα στη βδομάδα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.